Όταν είσαστε έτοιμοι, πέστε μας. Είχαμε μια πάρα πολύ ειλικρινή συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για δύο θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση η οποία επικρατεί σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, καθώς επίσης και για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Παραλαμβάνω ότι ήταν πολύ ειλικρινή η συζήτησή μας. Είναι προφανές ότι έχουμε διαφωνίες σε κάποια ζητήματα. Διατηρούμε τις διαφωνίες που έχουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θεωρώ όμως ότι αυτές οι συζητήσεις είναι χρήσιμες. Και έχουμε πει ότι εκεί και όποτε προκύπτουν ζητήματα για τα οποία χρειάζεται να ανταλλάσσουμε απόψεις, θα το πράττουμε σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε να υπάρχει μια γενικότερη συναντήληψη σε ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για το μέλλον και την προοπτική της χώρας μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την ειλικρινή συζήτηση την οποία είχαμε και να πω ότι εμείς ως ΑΚΕΛ είμαστε πάντοτε έτοιμοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε να προωθηθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της χώρας και του κυπριακού λαού στο σύνολο του. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κυπριανό για τη φιλοξενία. Όντως, συμφωνώ πολύ ότι ήταν μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση όσον αφορά το Κυπριακό και γενικότερα την εξωτερική μας πολιτική. Σε κάποια θέματα συμφωνούμε, σε κάποια άλλα έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Αλλά ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμος, θεωρώ, και για τις δύο πλευρές. Ειδικότερα όσον αφορά το Κυπριακό, θέλω να σημειώσω την κοινή προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να υπάρξουν εξελίξεις, γιατί η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε πώς προχωρούμε με την συνομολόγηση όρων αναφοράς που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη συνομιλιών. Από πλευράς μου ανέφερα ότι είμαι πάντοτε στη διάθεση του κ. Κυπριανού για να συζητήσουμε είτε το Κυπριακό είτε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θεωρώ ειδικότερα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, το Κυπριακό το θεωρώ δεδομένο, μπορούμε μέσα από, αν θέλετε, ένα συνεχή διάλογο να προωθήσουμε τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λέτε ότι δικαιολογημένα ανησυχεί ο κύριος Ακκιντζή λόγω των τοποθετήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την ενημέρωση που είχατε για τις πρόσφατες εξελίξεις και το πώς η κυβέρνηση βλέπει τα ζητήματα Κυπριακού. Παραμένετε σε αυτή την τοποθέτηση και κύριε Χριστοδουλέα, θέλετε να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση του Αγγέλ, η οποία σε κάποιον που τη διαβάζει προκαλεί μια νέα. Αντιλαμβάνεστε ότι η σημερινή συνάντηση δεν μπορούσε να λύσει τα θέματα των διαφωνιών που έχουμε αναφορικά με τις διάφορες πτυχές του Κυπριακού. Σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής ισότητας, πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε το ΑΚΕΛ εδέχτηκε την αριθμητική ισότητα. Και αυτόν το απαντώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος χτες είπε ότι κάποιοι τον πιέζουν να δεχτεί την αριθμητική ισότητα. Θα ήταν χρήσιμο να πει ποιοι είναι αυτοί. Διότι εμείς επιμένουμε στην πολιτική ισότητα. Διαφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Αναστασιάδης ερμηνεύει αυτά τα ζητήματα. Επιμένουμε ότι υπάρχουν συγκλήσεις οι οποίες είναι καθησυχαστικές για αυτά τα θέματα. Και απαντήσεις που δίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης για το πώς αντιλαμβάνονται το θέμα της πολιτικής ισότητας, δικαιολογημένα προκαλούν αντιδράσεις. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Εάν θεωρούμε ότι θα αποδεχθεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα να θεωρείται μειονότητα και ότι επειδή είμαστε η πλειοψηφία θα αποφασίζουμε για όλα τα ζητήματα εμείς, τότε θα έχουμε πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Δεν πρόκειται να αποδεχτούν ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να τα συζητήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Αναστασιάδη, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει κατά την άποψή μου μια παρερμηνία του τι είναι η πολιτική ισότητα. Κύριε Γενική, μιλήσατε για στρεψοδικία. Ποια είναι η στρεψοδικία από την πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, την ανακοίνωση, είναι βασικά.
αντιλαμβάνονται. Ναι. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ του κύριου Χριστόφια και του Μεχμέτ Αλί Τσαλάτ αναφορικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα επιχειρεί να δώσει μια άλλη ερμηνεία σε αυτό το θέμα. Θυμάστε την περίπτωση του Ιστμετ, συγγνώμη, αγωγού. Ως εκ τούτου υπάρχει μια διαφοροποίηση της σύγκλησης η οποία είχε επιτευχθεί στο παρελθόν. Αποτελεί γεγονός ότι σε κάποια των θεμάτων υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, μια, αν θέλετε, διαφορετική ερμηνεία κάποιων γεγονότων. Εγώ εκείνο που κρατώ είναι την ανάγκη να όλες αυτές τα σημεία που υπάρχει είτε διαφωνία είτε διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συζήτηση να καταλήξουμε σε μια κατάσταση πραγμάτων που το ζητούμενο, η λειτουργικότητα της λύσης να διασφαλίζεται απόλυτα. Και είμαι βέβαιος ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και γενικότερα το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Κύπρου αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της λειτουργικότητας μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα δούμε και για να τα δούμε πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε και μέσα από το διάλογο να βρεθούν, αν υπάρχει αναγκαία πολιτική βούληση, να βρεθούν λύσεις έτσι ώστε να μπορούμε να αισιοδοξούμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν δεν είναι λειτουργική η λύση, θα καταρρεύσει. Πρέπει να είναι λειτουργική η λύση. Το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή τη λειτουργικότητα είναι η διαφορά μας με αυτά τα οποία διατυπώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, είπε κάτι πολύ ξεκάθαρο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ισχυρίζεται το ΑΚΕΛ ότι υπήρξε στρεψοδική από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προηγούμενη σύγκληση. Επιβεβαιώνεται ότι στη σύγκληση σε ό,τι αφορά στον τρόπο λήψης αποφάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο γίνονται άλλες σκέψεις πλέον. Στο σύνολο της εκτελεστικής εξουσίας των αποφάσεων που αφορούν την εκτελεστική εξουσία. Δεν υπήρχε σύγκληση επί όλων των θεμάτων, γιατί υπήρχε η θέση των Τουρκοκυπρίων για θετική ψήφο επί όλων των θεμάτων. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζητούμενο, και θεωρώ πολύ σημαντική για τη δήλωση του κ. Κυπριανού, είναι να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα αυτής της λύσης. Άμα ο στόχος είναι κοινός, που είναι η λειτουργικότητα, θεωρώ ότι μέσα από τις συζητήσεις μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Θα πρέπει να αναμένουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα πρέπει να αναμένουμε τη συνάντηση της Κυριακής και με τους δύο ηγέτες. Και θεωρώ μετά τις δύο συναντήσεις ενδεχομένως να υπάρξει κάτι νεότερο προς την κατεύθυνση να γίνει κοινή συνάντηση. Νομοθεσία λέει ότι ο διαπραγματευτής δεν μπορεί να κατέχει άλλη θέση στη δημόσια υπηρεσία. Να ασκεί άλλα καθήκοντα ή άλλες αρμοδιότητες στη δημόσια υπηρεσία. Και, ναι, έχει ήδη προωθηθεί σχετικό νομοσχέδιο. Θέλω να πω το εξής για το συγκεκριμένο θέμα, διότι έχει επαναληφθεί το ίδιο πράγμα με τη ΔΕΑ. Εντάξει, λένε είναι προσωρινή τοποθέτηση του κύριου Θεοδωσίου. Δεν έχουμε τίποτε απολύτως με το συγκεκριμένο πρόσωπο, θέλω να ξεκαθαρίσω. Αλλά εμάς μας ενοχλεί να παίρνονται αποφάσεις και εκ των υστέρων να προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα. Έπρεπε να διορθωθούν τα πράγματα αν είχαμε πρόθεση να τα διορθώσουμε και μετά να λαμβάνονται αποφάσεις. Τι θα συμβεί, παραδείγματος χάρη, αν αύριο η Βουλή απορρίψει τις τροποποιήσεις τις οποίες θα προωθήσει η κυβέρνηση στην ολομέλεια της. Θα έχει την ευθύνη η Βουλή για αυτόν το οποίο, για το αδιέξοδο το οποίο θα προκύψει. Όχι, σε περίπτωση που δεν εκριθεί από την Βουλή, θα ληφθούν άλλες αποφάσεις από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας. Αλλά όσον αφορά την ουσία, θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κ. Μαυρογιάννη στη Νέα Υόρκη δεν επηρεάζει κάθε οδήποτε τρόπο την προσπάθεια επανέναξης των συνομιλίων. Μπορώ να πω ότι στην παρούσα φάση η εκεί παρουσία του ενδεχομένως να είναι πιο σημαντική. Στα υπόλοιπα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τρεις περιφερειακές συμμαχίες είστε στην ίδια σελίδα.
Όχι, δεν έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική ανάγνωση. Μπορεί οι διαφορές και οι διαφωνίες μας με τον Υπουργό να μην είναι τόσο μεγάλες, αλλά με τον τρόπο όπως εκφράζονται από την κυβέρνηση, με του στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι διαφωνίες και οι διαφορές μας είναι πολύ μεγάλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.